Φτάσαμε λοιπόν στην πυραμίδα του Ελληνικού. Η πυραμίδα του Ελληνικού έχει πάρει την ονομασία της από το χωριό Ελληνικό. Είναι το καλύτερο διατηρημένο πυραμιδικό κτίσμα από τα 26 που έχουμε βρει στην Ελλάδα. Οι ελληνικές πυραμίδες είναι, όπως βλέπουμε, κατά κανόνα μικρότερες από τις αιγυπτιακές. Και είναι κτισμένη πάνω στον αρχαίο δρόμο που ένωνε το Άργος με την Αιγαία και η είσοδό της είναι από την ανατολική πλευρά προς τον αργολικό κόλπο. Θα δούμε ποια είναι η είσοδο. Αυτή εδώ πρέπει να είναι η είσοδο. Σίγουρα είναι, βλέπει και προς τον αργολικό κόλπο. Το Υπουργείο Πολιτισμού στην Ελλάδα αναφέρει ότι χτίστηκε το 4ο π.Χ. αιώνα και δεν δέχεται ότι ήταν πυραμίδα. Με τη σύγχρονη μέθοδο όμως της θερμοφωτάβειας, το Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, σε συνεργασία βέβαια με την Ακαδημία Αθηνών και το Κέντρο Δημόκτωσης, το 1995 απέδειξαν ότι η πυραμίδα του Ελληνικού χρονολογείται από το 2720 π.Χ. και είναι αρχαιότερη από την πρώτη Αιγυπτιακή πυραμίδα του Ζωφέρ. Αυτό είναι κάτι που αλλάζει τα ιστορικά παγκόσμια δεδομένα. Ο Παυσανίας στο 2ο αιώνα μετά Χριστόν στα Κορινθιακά κάνει αναφορά για αυτό το οικοδόμημα, χωρίς βέβαια να είναι σαφές αν πρόκειται για την πυραμίδα του Ελληνικού ή για την πυραμίδα του Λιγουριού. Πιο συγκεκριμένα μιλάει για ένα κτίσμα το οποίο συναντάμε πηγαίνοντας από το Άργο στην Επιδαυρία, το οποίο βρίσκεται στα δεξιά. Η πυραμίδα του Ελληνικού βρίσκεται νότιο-δυτικά, ενώ η Επιδαυρία ανατολικά. Ο Παυσανίας μας λέει ότι εδώ πολέμησαν ο Κρήτος εναντίον του Ακρισίου για τη βασιλεία στην περιοχή και αφού δεν μπορούσε να νικήσει ούτε ο ένας ούτε και ο άλλος, συμφιλειώθηκαν. Λένε ότι εδώ για πρώτη φορά συγκρούστηκαν οπλισμένοι με ασπίδες και οι ίδιοι, οι βασιλείς δηλαδή και τα στρατεύματά τους και για όσους εκατέρωθεν έπεσαν αυτός. Ο χώρος έγινε ένας κοινός ομαδικός τάφος, ήταν δηλαδή πολύ άνδριο. Μια άλλη και κυρίαρχη άποψη είναι ότι αυτή εδώ η πυραμίδα ήταν φρικτορία, δηλαδή ήταν πύργος που χρησιμοποιούσαν για να στέλνονται μηνύματα με φωτιά σε μεγάλες αποστάσεις. Μια τέταρτη άποψη ήταν ότι αυτό είναι ένα αστρονομικό παρατηρητήριο και μια πέμπτη ότι ήταν πυρηνικός αντιδραστήρας. Το μνημείο όπως βλέπουμε σήμερα είναι εγκαταλελειμμένο στη φθορά του χρόνου. Οι μεγάλοι λίθοι οι οποίοι είχε κτιστεί έχουν χρησιμοποιηθεί για το χτίσιμο άλλων κτηρίων και εκκλησιών στην περιοχή. Δυστυχώς με αυτόν τον τρόπο έχουν εξαφανιστεί και άλλες πυραμίδες όπως του Άστρου της Ουρίας, της Οικαιώνας Σκόρδος, τα Διπλάθια, της Νότιας Λακωνίας. Άλλη μια αξιόλογη πυραμίδα είναι και η πυραμίδα του Ταΐγετου. Αξιόλογη. Όπου πρέπει να πάμε να τη δούμε από κοντά. Λένε ότι οι ελληνικές πυραμίδες, όπως και ο ναός Επικούριο Απόλλωνα, ευθυγραμμίζονται με τον πλανήτη Ήλιο με σκοπό να βρει τον δρόμο της επιστροφής στη γη ο Απόλλωνας. Για τις ελληνικές πυραμίδες δεν ξέρω. Αλλά για τον ναό του Επικούριου Απόλλωνα λένε αποδεδειγμένα ότι ευθυγραμμίζεται με τον πλανήτη Σύριο. Το ελληνικό κράτος δημοσιοποιεί την παρουσία ελληνικών
μάλιστα αρχαιότερων από των Αιγυπτιακών. Το λόγο του ότι δεν θέλει, λέει, να εμπλακεί σε ένα διπλωματικό επεισόδιο με την Αίγυπτο. Βέβαια όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει κρυφή ιστορία, κρυφή αρχαιολογία. Μην γνωρίζουμε ό,τι διαβάζουμε από τα βιβλία. Και η αλήθεια... Και την αλήθεια μάλλον την ξέρουν λίγοι. Ή λίγοι. Και βέβαια από αυτό το βίντεο δεν είναι δυνατόν να απουσιάσω εγώ από